Καλημέρα. Η ώρα είναι 6 παρά και σήμερα θα πάμε για μανιτάρια, καθαρέλες, βολίτες και κανένα αύριο με ξαρικό αν έχει, γιατί έχει πολύ ζέστη, μπορεί να έχει σκάσει κανένα. Θα ανεβούμε ψηλά, πάμε στα 1000 μέτρα και θα κατεβαίνουμε προς τα κάτω μετά. Θα δούμε τι γίνεται εδώ μαζί με τον πατέρα που θα πάμε σήμερα. Θα δούμε και τον ήλιο που ανατέλει. Σήμερα είναι πολύ ζεστή ημέρα και φεύγουμε πρωί-πρωί για να μην μας πιάσει πολύ ζέστη. Είναι η 12η μέρα που έχει βρέξει και μετά, οπότε πιστεύουμε θα έχουν βγει. Κοιτάξτε λόγω τους υγρασίες τι γίνεται. Έχει δημιουργήσει τοπικές ομίχλες. Είμαστε ψηλά βέβαια τώρα και από κάτω βλέπετε πως είναι τα ρέματα με ομίχλη. Αυτό είναι καλό, θα κρατήσει την υγρασία, δεν έχει έρηδες, πιστεύω ότι έχει καλή χρονιά στη συνέχεια. Αν και άργησαν πολύ φέτος, θα δούμε. Καλημέρα. Σήμερα θα κάνουμε την πρώτη εξόμισή μας για αναζήτηση μανιταριών. Θα ψάξουμε το είδος καθαρέως συμπάριος και κάποιους βολίτες να βρούμε. Έχουμε έρθει σε μια γνωστή περιοχή που έχουμε ψάξει και πέρσι, είχαμε βρει δείγματα μανιταριών αυτά τα είδη. Οπότε πάμε σε σημεία που ξέρουμε για να μην ψάχνουμε άδικα. Αν κάποια περιοχή την ξέρουμε, θα δείξει κατευθείαν. Έχει ζωή η περιοχή, θα μας δείξει κατευθείαν, οπότε ψάχνουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα βρήκαμε την πρώτη καθαρέλα μας. Ωραία. Καθαρέλα συμπάριου. Όπως βλέπετε, το χρώμα της είναι κίτρινο και από πάνω πολλές φορές γίνεται και άσπρο, ασπρίζει, ανοίγει, ξεθοριάζει γιατί από την βροχή κτλ. Είναι μέσα στις δελανιδιές, εδώ στις δελανιδιές. Το σχήμα της είναι κανόνιστο. Από κάτω βλέπετε πως είναι το καπέλο της. Φτάνει σχεδόν ως τη μέση του ποδιού περίπου. Τα ελάσματά της. Λοιπόν τώρα, θα δείτε πως την καθαρίζουμε. Όταν καθαρίζουμε το καπέλο, βλέπετε ότι έχει κάτι φύλλα κολλημένα πάνω. Αυτά, αν έχετε δικό μαχαίρι, έχετε ένα, βλέπετε πως φεύγει, δοντάκια από πλάγια. Το κάνουμε έτσι και φεύγουν αυτά όταν είναι μαλάκα. Αν είναι πολύ, και μετά ξανά πάλι πινελάκι, αν είναι πολύ κολλημένα και σκληρά, γιατί πολλές φορές γίνεται αυτό, τα αφήνουμε να μην τα ρνέμαστε τζάμπα και το καθαρίζουμε σπίτι. Το μυκύλιο το κόβουμε, το μανιτάρι αφήνουμε το μυκύλιο κάτω από τη βάση του και το αφήνουμε στην ρίζα, στη θέση που το βρήκαμε, τη ρίζα του. Και το υπόλοιπο το βάζουμε μέσα. Είναι, το μανιτάρι αυτό μυρίζει πάρα πολύ. Έχει υπέροχη γεύση. Σας θυμίζει κάτι γλυκό. Έχει όμορφη γεύση. Και είναι εύκολο να γνωρίσουμε πολλές φορές. Βλέπετε τα ελάσματα από κάτω που κατεβαίνουν σχεδόν στη μέση του ποδιού, κάτω περίπου από τη μέση του ποδιού. Το ακανόνιστο καπέλο του, υπέροχη μυρωδιά του. Πολλές φορές, αν βρούμε κάποια με πολύ βροχή όταν έχει βρέξει πριν, δεν μυρίζουν. Δεν μυρίζουν. Οπότε, εντάξει, προσέχουμε για να μην μπερδευτούμε με ένα άλλο συγκεκριμένο, τον φαρό, τον ολεόρες που λέγεται. Ένα μανιτάρι που μοιάζει αυτό,
Βγαίνει σε σύντομο σε ελαιώνες βγαίνει βασικά, και τότε είναι ολιόρες, αλλά βγαίνει και σε δάση βελανιδιάς, σε σημεία κάτω από τη ρίζα. Κοιτάξτε τι κάνω. Παίρνουμε το μικύλι εδώ πέρα που έχουμε βρει κάτω από το μανιτάρι και το σκεπάζουμε πάντα. Το σκεπάζουμε για να μην ξεραθεί το μικύλιο και προσβληθεί το μικύλιο και χαλάσει η περιοχή. Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Εδώ πέρα βρήκαμε ένα δείγμα μανιταριό. Δεν έχει ακόμα από ό,τι βλέπω πολλά, γιατί κανονικά τώρα αυτά όπου τα βρούμε συνήθως είναι μαζεμένα. Αν έχει. Τώρα βλέπουμε τώρα ξανασκάζουν. Γιατί και από άλλα μανιτάρια που βλέπω, όπως κάποιες ρωσούλες που έχω βρει πρώτα, είναι δείγματα. Τα πρώτα μανιτάρια που βγαίνουν είναι ρωσούλες. Ο αμανίτης συνήθως κάποιοι αμανίτες, συνήθως ο Ερυνός και ο Φαλοειδής, είναι τα πρώτα μανιτάρια που βγαίνουν. Εντάξει, δεν μας μπερδεύουν αυτά τα μανιτάρια, δεν μαζεύουμε τα μανιτάρια άσπρα κτλ. Προσπαθούμε να μαζέψουμε μόνο μανιτάρια που ξέρουμε και η παραμικρή αμφιβολία ενός μανιταριού για το αν είναι αυτό, μόνο και αν πούμε τη λέξη αν, το αφήνουμε, δεν το πειράζουμε. Δεν χρειάζεται να το βάλουμε μέσα στο καλάθι μας. Το βγάζουμε μια φωτογραφία ή επί τόπου εκεί πέρα το σηκώνουμε, το γυρνάμε, το βλέπουμε, το κάνουμε ατομή, το κάνουμε φωτογραφίες και το αφήνουμε. Ορίστε, κι άλλοι. Καθαρέμε, όχι. Εδώ αυτή είναι φαγωμένο κάτι ρουσούρο παλιά. Είναι. Λοιπόν, ψάχνουμε σε τέτοια δάση, βαλανιδιά, σε ανοιχτώματα. Θέλει ανοιχτώματα το μανιτάρι. Ανοιχτά μέρη, καθαρά. Δεν παίρνει σε πυκνά μέρη. Δηλαδή δεν θα βρούμε μανιτάρι εδώ μέσα ποτέ. Εδώ μέσα δεν θα βρείτε ποτέ μανιτάρι. Ψάχνετε, κοιτάξτε σε ανοιχτά μέρη. Πάντα θα. Πρώτα πάντα που θα κάνετε, αν δεν ξέρετε και σε πρώτη φορά αρχάρι κτλ. Διαβάσετε. Πρώτα να διαβάσετε. Μετά από το διάβασμα είναι και η πράξη. Από τη θεωρία πάμε στην πράξη. Η πράξη πρέπει να γίνει με κάποιον που ξέρει καλά. Όλοι έτσι μάθανε, ξέρετε. Κανένας δεν έμαθε μόνο του, πήγε στο βουνό και έμπαθε και τα μανιτάρια. Κάτι βλέπαμε απέναντι. Πάμε να το δούμε τι είναι. Λοιπόν. Οπότε γι' αυτό σας λέω. Θέλει προσοχή. Να δούμε τι είναι. Ρωσούλα. Ρωσούλα. Μια ρωσούλα είναι. Είναι, σας είπα, τα δείγματα τα πρώτα που βγαίνουν. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μετά το βίντεο. Λοιπόν, όπως βλέπετε, καθαρίζουμε το μανιτάρι μας. Και στη συνέχεια κλείνουμε στο μικύλιο εδώ που είναι, για να μην ξεραθεί. Τώρα σκάζουν. Προχθές είχα περάσει από εδώ, τα είχα βρει, αλλά ήταν πολύ λίγα. Σήμερα βλέπετε μετά από δύο μέρες τι γίνεται. Μετά από δύο μέρες τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ πέρα. Εδώ είναι καθαρά το μέρος και μπορούμε να τις βρούμε πιο εύκολα. Αργότερα που θα μπούμε μέσα σε άλλα μέρη. Ναι, βάλ' τα μέσα. Λοιπόν. Αυτά βγαίνουν τώρα, είναι καινούργια. Αυτά είναι ωραία για γλυκάκι κατευθείαν. Βλέπετε πως είναι. Πόδια από κάτω, κεφαλάκι. Μανιταριού που είναι ακανόνιστο το καπέλο του. Εδώ θα βγάλει ξανά, έχει μικρά, θα τα αφήσουμε αυτά. Δεν τα χαλάσουμε. Μπαμπά, από εδώ έλα, από εδώ έλα, πάμε από εδώ άκρη.
τώρα. Κάθε μέρα είναι άλλη μέρα. Πού μπορείτε να βρείτε καθαρέλες? Βλέπετε τι χαλακάκια. Αυτά τα λακάκια είναι το νούμερο ένα, οι πλαγιές τους. Και όπου έχει τέτοια πρασινάδα. Εδώ. Τέτοια πρασινάδα εκεί. Κοιτάξτε ό,τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Εδώ αρχίσαμε. Κοιτάξτε εδώ πως είναι κρυμμένες. Τώρα θα βρούμε. Εδώ. Εδώ από μέσα. Κοιτάξτε μεγάλες. Εδώ κοιτάξτε. Βλέπετε. Στα καλακάκια. Εκεί που έχει ποικίλιο, πάντα θα έχει κανθαρέλες. Απλώς πρέπει να γίνει κατάλληλη ορίμαση του μικυλίου, να ξυπνήσει. Οπότε περιμένουμε μερικές φορές, κάνουμε υπομονή, θα βγουν. Καθαρίζουμε λίγο όσο μπορούμε καλύτερα, γιατί μην έχουμε πολύ βρωμιά μετά. Για να μην λερώνεται γενικά όλα τα μανιτάρια. Αν δεν το καθαρίσουμε αυτό, όλο το χώμα θα πάει στα υπόλοιπα μανιτάρια. Εντάξει, αυτό είναι σχεδόν καθαρό, λίγο. Εντάξει. Είπαμε, σκεπάζουμε την περιοχή που βρίσκεται το μανιτάρι μας. Πρέπει να σκεπάζετε για να μην ξεραίνετε. Θα ξαναδώσει εκεί πάλι, να μην χαλάσουμε το μύκητα. Εντάξει, εδώ πέρα. Να βγάλω και μια φωτογραφία αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Τέλεια. Συνεχίζουμε. Από τη χερά θα έλεγα της ημέρας μας. Ένα κυσαρικό. Αμανίτης του Κέσαρας. Κυσαρικό, αυγομυλάκι και διάφορες ορμασίες τοπικές. Κοιτάξτε που βγήκε. Είναι δίπλα στο δάσος, στην άκρη σχεδόν, δεν έχουν φτάσει στον δρόμο. Και βλέπουμε. Βλέπουμε στο πόδι του πώς το αναγνωρίζουμε. Είναι εύκολο στην αναγνώριση. Βλέπουμε στο πόδι του που έχει το λεγόμενο σάκου. Είναι αυγοειδές, μέσα από αυγό βγαίνει δηλαδή. Από πάνω είναι πορτοκαλί, βλέπετε είναι λίγο σαν άσπρο. Αν είναι σε καλύτερη κατάσταση είναι πολύ πιο πορτοκαλί. Τώρα βλέπουμε ότι είναι ξασπισμένο και πολλές φορές κάποιοι με πολύ βροχή του μπερδεύουν με τον αμανίτη του μουσκάρια, του μυγοκτόνου. Από κάτω λαζόντα του είναι κίτρινα. Αυτός είναι στα όρια της και δεν το φάγανε από κάτω. Οπότε θα τον πάρουμε να τον κάνουμε μια υπέροχη σαλάτα. Πάμε να σκεπάζουμε το μυκύλιο και είμαστε έτοιμοι για να ψάξουμε το επόμενο μανιτάρι μας. Μπορεί να έχει κι άλλα. Συνήθως αυτό πέρα αυτά βγαίνουν μαζεμένα στις περιοχές. Αλλά τώρα πιο πολύ βγαίνουν, θα λέγα, εγώ έχω βρει πιο πολλές φορές στο φθινόπωρο. Και έχω καιρό πέρσι πάλι για να βρει 2-3 δείγματα σε κάποια περιοχή. Και μάλιστα είναι ένα τεράστιο, το πιο μεγάλο που έχω βρει. Και σε άριστη κατάσταση. Λοιπόν, εδώ κάτι βλέπω ένα μικρούλι, το οποίο είναι... Κάτι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Καθαρέλες είπαμε και βολίκες, αλλά έχουμε και την τυχερά μας. Κάποια μανιτάρια να ξέρουμε. Τώρα βγαίνουν και οι τέσσερες, οπότε θα τους βλέπουμε μακριά. Αυτός έχει καιρό που βγήκε λογικά, γιατί είναι και φαγωμένος και έχει σπρίσει. Εδώ άλλη μια ρουσούλα, που έχω φάει κάποια ζωάκια, οπότε συνεχίζουμε. Μια συμβουλή, όταν πάμε στο δάσο μας για μανιτάρια, πάντα μαζεύουμε με καλάθι. Με ένα καλάθι ψάθινο, γιατί κάποιοι παίρνουν και πλαστικό καλαθάκι που έχει με τρύπες από το σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Εμείς προτιμούμε το ψάθινο, το φυσικό, το ξύλο. Το μανιτάρι το καλοκαίρι ειδικά, λόγω της ζέστης,
ανάβει, ζεσταίνεται. Πρώτον, για το πλαστικό μιλάω τώρα. Δεν συζητάω για σακούλα. Δεύτερον, όταν προχωράμε στο δάσος με το καλάθι μας, που βλέπετε τρύπες, πέφτουν διάφορα σποράκια από τα μανιτάρια. Εμείς δεν το βλέπουμε, δεν μπορούμε να το δούμε το σπορ του μανιταριού, αλλά όμως πέφτουν. Ειδικά είναι όριμο το μανιτάρι πολύ. Οπότε τι κάνουμε εμείς τώρα, σπέρνουμε σε όλο το δάσος μανιτάρι. Σπόρο, και όπου εκείνο θα βρει την κατάλληλη συνθήκη, θα βγει, αν είναι το μέρος του. Γιατί όταν βρίσκουμε μαντάρι εδώ πέρα, θα μπορεί να έχει πιο πάνω. Δεύτερον, κουβαλάει μαχαιράκι πάντα μαζί μας για να τα καθαρίζουμε, και πινελάκι. Ή μαζί είναι, υπάρχουν κάποια ειδικά μαχαιράκια με πινελάκια μαζί. Και τρίτον, πάντα έχουμε μία βεργούλα μαζί μας, κάτι. Μία γλίτσα, μία κατσούνα, όπως θέλετε πείτε το. Γιατί στο δάσος μπορεί να έχει διάφορα. Και κάποιοι φοβούνται βέβαια, αλλά εντάξει, το μόνο πράγμα που να φοβάστε είναι η οχιά. Και επειδή η οχιά είναι λίγο επικίνδυνη, προτού ψάχνουμε και βρούμε το μανιτάρι, καλό είναι να κάνουμε αυτό. Να σκαλίζουμε, ειδικά τις καθαρέλες που είναι από κάτω από τα φύλλα πολλές φορές. Και σκαλίζουμε για να τις βρούμε. Οπότε νάτος, ο Κέσσαρας, ορίστε νάτος. Ορίστε ο Κέσσαρας μας, ωραίος. Τέλεια μορφή. Ορίστε, τι κάνουμε τώρα. Κάνουμε γύρω γύρω αυτό. Και κατεβαίνουμε κάτω για να τον πάρουμε. Σήμερα μας έχουν εκπλήξει οι Κέσσαρες, μπράβο. Και είναι πολύ τέλεια καλή μορφή. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Η θήκη του κάτω. Αυγό. Από κάτω τα ελάσματά του κίτρινα. Το πόδι του κίτρινο, πορτοκαλί καπέλο. Βγάζουμε, τέλειος, σαλάτα θα γίνει και τον καθαρίζουμε. Βλέπετε έχει γλίτσα. Τώρα θα φύγει γύρω γύρω. Θα σας παρουσιάσω άλλο βίντεο με Κέσσαρες όταν βρω σε τέλεια μορφή και μικρή. Αλλά αυτός είναι τέλεια μορφή, τέλεια. Ολόφρασκος, όσο έχει βγει χτες. Στο καλάθι μας. Τα ποταράκια του μέσα στο μυκήριο που το βρήκαμε και το σκεπάζουμε. Ωραία, συνεχίζουμε. Λοιπόν, βρήκαμε άλλο ένα τυχερό και μάλιστα πολύ πολύ τρυφερό, μόλις έσκασε. Αυγό μυλάκι αμανίτης του Κέσσαρα. Κεσσαρικό. Εντάξει, μόλις έσκασε από το αυγό του, βλέπετε. Η φωλιά του, τέλειο, θα φάγει σαλάτα και αυτό. Υπέροχο. Βλέπετε κίτρινο πόδι μέσα, καπέλο πορτοκαλί, αυγό γύρω γύρω η θήκη του και βγαίνει. Λοιπόν, για να δούμε σε κι άλλα. Λοιπόν, μετά από το μάζεμα μανιταριών έχει μεσημεριανό. Η ώρα είναι 1:30. Είδαμε δυο λαγούς, ένα ζαρκάδι, ένα δεκαριά χελώνες. Κάνε εδώ 3 φίλια. Ποντιρί, ντομάτα, σκόρδο το μπαχτσέ, καλύτερο φάρμακο και λίγο ψωμάκι. Άρα, πέρα. Την επόμενη φορά θα μαγειρέψουμε τα μανιτάρια μεσοπέρα, θα εργογραφούμε καλύτερα. Θα έχει και μαγειρική. Λοιπόν, αυτά. Σας χαιρετούμε.